Κύριε Μανολάκο, είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Βεβαίως και είναι, θα είναι, καλή σας ημέρα, καλώς είναι υποψήφια. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Στο Δήμο Πειραιά. Βέβαια. Υποψήφια δήμαρχος. Και έχουμε αλώσει όλο τον Πειραιά. Είστε Ολυμπιακός. Και φοράω και μπλούζα. Φοράω και μπλούζα, κύριε Μανολάκο. αλλά είμαι υπέρ των αγνών φιλάθλων και όχι του εμπορίου του ποδοσφαίρου. Εντάξει. Να είστε καλά και συμπαθέσατε, κυρία Μανολάκου. Και θέλουμε ανάπτυξη του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, πάει αυτά, κυρία Μανολάκου. Έχουμε περάσει τα εκατομμύρια τώρα στο ποδοσφαίρο. Είδατε. Επαγγελματικό ποδοσφαίρο. Για το σύνολο έχουν... τη ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Εγώ σα κρύβω τη ζηλία για αυτό έχουν εγκαταλείψει όλα τα Ακούω μια υποδομέ αυτά. Και ξέρετε, το υπαρθυμόν είναι ένα πρόβλημα. Όχι το υπαρθυμόν, αλλά από τα πιο σημαντικά στον Πειραιά. Είναι, ενώ είναι πόλη αθλητική, δεν έχει... υποδομές. Ναι, δεν έχει υποδομές. Ό,τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Μόνο για τον πρωταθλητισμό, μόνο του Ολυμπιακού. Και μάλιστα, επειδή έχουμε και προεκλογική περίοδο, τώρα προσπαθούν να μπογιατίσουν ό,τι λιγοστό υπάρχει. Έλεος. Α, τώρα θα σας την πει, αδερφέ. Δεν κατεβαίνει με τον Μόραλ. Δεν κρύβεται με τη ώρα. Εδώ πέρα δεν θέλω τέτοια. Κατεβαίνει με τον Γιάννη τον Μόραλ, Αδριάννα. Δεν θέλω τέτοια. Κάνω το διαιτητή εδώ πέρα τώρα. Όχι, μιλάμε για τα δικά. Δεν πειράζει. Θα εκφραστεί ελεύθερα. Πέντε λεπτά παίζω μόνο μου το ρόλο του παρουσιαστή. Αντικειμενικά πράγματα λέμε. Εντάξει, λοιπόν, κυρία Μανατή, τώρα όλο αυτό, κυρία Μανολάκου. Που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα το οποίο παλαιότερα προεκλογικά κατήγγειλε τις επενδύσεις και το μεγάλο κεφάλαιο και σήμερα εμφανίζεται ως ο υπερασπιστής αυτών των επενδύσεων και μάλιστα σε ξένο έδαφος στα Σκόπια. Πώς το βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Θα ήθελα το να μιλήσω συνολικά. Στα αριστερά. Συνολικά. Παρακαλώ, λέτε ούτως ό,τι θέλετε. Ούτως ή άλλως έχει δώσει αποδείξεις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα. Όπως ακριβώς κάνει και η Νέα Δημοκρατία και ο ανταγωνισμός τους είναι πώς θα συγκεντρώσουν περισσότερη στήριξη από επιχειρηματίες. Έχουν εξάλλου την ίδια στρατηγική. Τσακώνονται ποιος θα ψηφίσει περισσότερες φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο. Τα τζάκια τελικά είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ποιο είναι το παραπονό σας, ότι και παραδοσιακά τζάκια δικά σας τα πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί κάνει καλύτερα τη δουλειά. Έρχομαι τώρα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Να απαντήσω μετά. Τι θέλει να κάνει, γιατί έχει μια σκοπιμότητα. Δεν είναι. Ποια είναι αυτή κατά τη γνώμη σας? Πρώτον είναι να εξοραίσει τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτή την επικίνδυνη συμφωνία και τα αμερικανοτοϊκά σχέδια στην περιοχή. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι αναλαμβάνει την επιτήρηση του εναέριου χώρου και δεν λένε τίποτε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Παρόλο ότι το διαφήμισε ο κύριος Τσίπρας, ναι. Αυτά όμως είναι στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει μέσα από τις υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα? Ότι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ θα καταναλώνονται από τον προϋπολογισμό για να επιτηρείται ο εναέριος χώρος της Βόρειας Μακεδονίας. Ήδη γίνεται και με το Μαυροβούνιο. Είναι νατοϊκές υποχρεώσεις. Ναι, ναι, ναι. Απλώς το τονίζω γιατί είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Ναι, θα υπάρξουν επιχειρηματικές επενδύσεις, γι' αυτό και είχε μαζί του μεγάλους όμιλους. Θα περάσουν ενεργειακοί δρόμοι σε αυτόν τον ανταγωνισμό και την προσπάθεια που γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για να τροφοδοτήσουν με ενεργειακούς πόρους στην Ευρώπη. Και εδώ ο ανταγωνισμός είναι οξυμένος. Μάλιστα. Θα μου πείτε, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν υπάρχουν στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχουν. Ξέρετε, τα ίδια τα στοιχεία δίνουν ότι η τρίτη δύναμη χώρα σε ξένες, σε άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, και να πω και κάτι την άλλο. Αντίδραση, ότι την αντίδραση, η οποία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μισό λεπτό κύριε Μανολάκο, την αντίδραση η οποία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και το 70% των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις και που δείχνουν βεβαίως και πολύ περισσότερο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα την βλέπει και έχει να κάνει περισσότερο με το θέμα της ταυτότητας, με το θέμα του ονόματος βεβαίως και με το θέμα της εθνότητας. Της εθνικότητας. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί καθαρά. Ναι, έχει καθαρή θέση. Και μάλιστα και το καταψηφίσαμε. Τη λέμε ότι είναι επικίνδυνη γιατί έχει αλυτρωτικούς όρους. Ήδη αυτοί χρησιμοποιούνται και ακόμα πιο επικίνδυνο ποιο θεωρούμε. Ότι τη χρησιμοποιούν σαν πρότυπο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ
για, την, για το Κυπριακό, αλλά και την συνεκμετάλλευση με την Τουρκία. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και θα τα βρούμε μπροστά μας.